Ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα η Ολυμπιάδα του Τόκιο. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο είναι πραγματικότητα στην πιο περίεργη συνθήκη στην ιστορία του θεσμού. Τη Δευτέρα αναχωρεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ο άνθρωπος που του έχουμε φορτώσει τα όνειρά μας, τις προσδοκίες μας να γυρίσουμε μετάλλιο, ο Χρήστος Βολικάκης. Καλώς τον. Γεια σας. Καλό ταξίδι και πολύ καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι αυτή η περίοδος, πίεσης, προσπαθείς όλο αυτό να το βάλεις σε πλαίσιο λογικής και να πεις ότι εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, νιώθεις δηλαδή ότι σε βαραίνουν ή σου δίνουν φτερά όλες αυτές οι προσδοκίες των Ελλήνων για μετάλλιο? Για μας είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά. Έχουμε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες που είχαμε. Ευτυχώς έγιναν οι αγώνες στην Ιταλία και το παγκόσμιο κύπελλο στη Ρωσία και μπορέσαμε και κάναμε δύο αγώνες. Αλλά δύο αγώνες είναι ουσιαστικά τίποτα. Επιβεβαιώσαμε ότι είμαι καλά. Είδαμε κάποιες ατέλειες που θα μας βοηθήσουν σίγουρα στο Τόκιο. Είδαμε κάποιους αντιπάλους, όχι όλους. Πιστεύω ότι σωματικά είμαστε καλά. Θέλουμε μια καλή μέρα. Η ποδηλασία είναι ένα άθλημα που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για να έρθει μια διάκριση. Θέλουμε να κυλήσουν όλα ομαλά και να έχουμε μια καλή μέρα. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Αλλά έχουμε ένα άγχος, γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή ουσιαστικά κάθε μέρα θα περνάμε από τεστ. Ήδη πριν αναχωρήσουμε στην Ελλάδα εδώ έχουμε κάνει 2-3 τεστ και εκεί μόλις φτάσουμε θα κάνουμε καθημερινά. Οπότε μέχρι να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο να αγωνιστούμε υπάρχει ένα άγχος στο πίσω μέρος του μυαλού. Παρά το γεγονός ότι είσαι εμβολιασμένος, έτσι. Παρόλο ότι είμαι εμβολιασμένος, τα μέτρα είναι αρκετά αυστηρά. Εμείς μένουμε και σε άλλο Ολυμπιακό χωριό, η ποδηλασία, επειδή το ποδηλατοδρόμιο είναι αρκετά μακριά. Οπότε θα είναι μια πρωτόγνωρη Ολυμπιάδα, μια ξεχωριστή Ολυμπιάδα. Ελπίζω όμως να πάνε όλα καλά και να, παρόλα τα εμπόδια και όλα αυτά που έχουμε βρει μπροστά μας, να πετύχουμε το στόχο μας. Χρήστο, μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση, αλλά θα τη ρωτήσω γιατί δεν ξέρω πώς εξειδικεύονται εκεί τα πράγματα. Σε ένα αγώνισμα θα δώσεις τις εξετάσεις σου? Εκεί θα τρέξω 4 διαφορετικά αγωνίσματα, αλλά βγαίνει γενική κατάταξη. Στο παγκόσμιο και στα ευρωπαϊκά αυτά τα αγωνίσματα είναι και το καθένα μετρά ξεχωριστά. Στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν ξέρω το λόγο, αλλά ουσιαστικά θα αγωνιστούμε και στα 4 αγωνίσματα όλοι οι αθλητές για να διεκδικήσουμε τη γενική μας κατάταξη που θα μετρήσει με το σύνολο των βαθμών και των 4 αγωνισμάτων. Και υπάρχει και ακόμα μια αλλαγή ότι μέχρι τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήταν 6 αγωνίσματα σε 2 διαφορετικές ημέρες. Τα κάνανε μετά στα παγκόσμια κύπελλα και στα παγκόσμια σε μία ημέρα 4 αγωνίσματα, 2 το πρωί, 2 το απόγευμα. Τώρα παραμονές αγώνων ξανααλλάξε αυτό και το κάνανε σε 3 ώρες και τα 4 αγωνίσματα. Οπότε θα είναι αρκετά εξαντλητικό. Άρα πρέπει κάποιος να έχει εκπαιδευτεί στην αντοχή, έτσι καταλαβαίνω. Πέρα από τις τεχνικές. Είναι τα αγωνίσματα ένα πίσω από το άλλο και αυτή η αλλαγή προέκυψε τώρα. Ευτυχώς κάναμε μία πρόβα στη Ρωσία, γιατί πάνω κάτω το πρόγραμμα ήταν έτσι. Είδαμε λίγο πώς αντιδράει ο οργανισμός. Αλλά παρόλα αυτά θα πω ότι με τη βοήθεια του Θεού να μην έχουμε ατυχίες και να πιστεύω ότι είμαι καλά. Αυτό λαμβάνω και από τις επιδόσεις και από τους γύρω μου και από τον προπονητή μου. Να έχουμε μια καλή μέρα και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι μια επιπλέον δυσκολία που φαντάζομαι ότι δυσκολεύει τους πάντες. Δεν είναι ότι δυσκολεύει εσένα. Υπάρχει περίπτωση αυτό να έγινε σκεμμένα, δηλαδή κάποιοι να το ήξεραν και να έχουν φροντίσει ώστε να αναπτύξουν το πεδίο της αντοχής? Αυτό δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Περνάει από το μυαλό σου? Πολλά μπορεί να περνάνε, αλλά δεν έχω μάθει να λέω δικαιολογίες και τα λοιπά.
όπως και να γίνει το πράγμα, εφόσον έγινε έτσι και αποφασίστηκε να γίνει, πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ίσως βγει και σε καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς νιώθεις. Πάμε να δούμε αν νιώθεις πίεση, αν νιώθεις καλά, αν νιώθεις ήρεμος. Είναι μια Ολυμπιάδα, είναι απάντησες. Η τέταρτη φορά. Είναι η τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι η πρώτη φορά στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Είναι μια πρωτόγνωρη Ολυμπιάδα, έχουμε πάει ένα χρόνο πίσω, έχουμε περάσει από χίλια κύματα. Το μόνο άγχος είναι αυτό με τους αγώνες, ότι έχουμε μείνει πολύ καιρό εκτός αγώνων. Έχουμε βγει αρκετά από τους αγωνιστικούς μας ρυθμούς. Μάλιστα, στην Ιταλία, στην πρώτη αγωνιστική μέρα, είχα τόσο άγχος, λες και ήμουν έφηβος αθλητής και πήγαινα να αγωνιστώ. Είχα βγει εντελώς εκτός της ροής και όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, μέρα με τη μέρα το βρήκα και πραγματικά δηλαδή κατάλαβα ότι η μεγάλη εποχή από τους αγώνες έπαιξε το ρόλο της. Αλλά ευτυχώς που γίνανε και αυτοί οι αγώνες και μου δώσανε μια όθηση και με ανεβάσανε και ψυχολογικά, ήρθε και το μετάλλιο. Οπότε σίγουρα μόνο θετικά μπορεί να μας αφήσουν οι τελευταίοι αγώνες. Να σου πω τώρα. Οι προσδοκίες είναι υψηλές. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε αγωνιστεί με τους συγκεκριμένους αθλητές πάρα πολλές φορές. Βέβαια, όλοι οι αθλητές είναι οι 20 αθλητές που περάσαν στην Ολυμπιάδα. Όλοι είναι ένας και ένας. Έχουν μείνει. Ακριβώς. Έχουν μείνει ήδη πολύ καλοί αθλητές εκτός, με μετάλλια σε παγκόσμια και σε Ολυμπιακούς κτλ. Οπότε όλα μπορούν να γίνουν. Η ποδηλασία είναι ένα άθλημα και ειδικά η πίστας που δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ή να πεις κάποιον ότι αυτόν δεν τον υπολογίζω, γιατί μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τρέξουμε τον αγώνα μας. Το βασικό είναι να μπορέσω να βγάλω εγώ αυτό που πραγματικά έχω. Από εκεί και πέρα, αν εγώ δώσω το 100% μου ή το 110% μου και πάνε κάποιοι αθλητές καλύτερα, πάνε να πει ότι ήταν καλύτεροι και άξια κερδίσανε. Το βασικό είναι να βγάλω εγώ αυτό που μπορώ. Έτσι. Πολύ σωστά το λες. Ποιες είναι οι κρίσιμες δικές σου ημερομηνίες? 5 Αυγούστου αγωνίζομαι. Mm-hmm. Είναι 5 Αυγούστου κρίνονται και όλα, έχει διαφορετικές φάσεις. Ναι, είναι τελικός, είναι και τα 4 αγωνίσματα μέσα σε 3-3,5 ώρες. Λογικά στην Ελλάδα θα είναι σε εσάς πρωί, 9-9,5, 10 μέχρι τις 12 κάπου εκεί από όσο έχω δει. Σε εμάς θα είναι απόγευμα, ξεκινάνε οι αγώνες. Αλλά 5 Αυγούστου κρίνονται όλα, θα δώσουμε τη δική μας μάχη. Μάλιστα, περίφημα. Να σου πω, ο γάμος παραμένει στα πλάνα, είναι κάτι που δεν συζητιέται τώρα από πρόληψη, ας πούμε? Ο γάμος λόγω COVID έχει αναβληθεί και αυτός όπως οι αγώνες. Όχι, γιατί έλεγες ρε παιδί μου ότι η εξέλιξη των πραγμάτων στο Τόκιο θα καθορίσει και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, πέρα από τον COVID. Εντάξει, όλα αυτά που λέγαμε τότε και στις προηγούμενες συνεντεύξεις πραγματικά έχουν έρθει όλα τα πάνω κάτω. Ο γάμος φυσικά είναι και μες στα πλάνα. Απλά περιμένουμε να περάσει λίγο όλο αυτό, να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς αυτό που έτσι όπως το φανταστήκαμε, απλά χωρίς περιορισμούς, χωρίς μάσκες, χωρίς όλα αυτά που μας έχουν πάει πίσω και πραγματικά μας έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Πολύ καλή επιτυχία. Ξέρεις ότι θα καρδιοχτυπούμε και εμείς μαζί με την οικογένειά σου. Νιώθουμε όλη η οικογένειά σου. Και μακάρι να σου μεταγγίσουμε όλη την καλή μας διάθεση, την καλή μας ενέργεια. Οι ευχές μας είναι μαζί σου, είναι στις αποσκευές σου. Κατευχήν όλα. Καλή επιτυχία να γυρίσεις με το μετάλλιο που σου αντιστοιχεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά θα τρέξω για όλους εσάς που είστε δίπλα μου και αγαπάτε όλο αυτόν τον αγώνα. Εγώ θέλω να χειροκροτήσετε όλους τους Έλληνες αθλητές και όχι μόνο αυτούς που θα πάρουν μετάλλια, αλλά όλους, γιατί και μόνο η συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα πραγματικά για όλους αυτούς τους αθλητές είναι πραγματικά επιτυχία. Έτσι, βέβαια. Όπως λες, όταν στο δικό σου αγώνισμα είστε 20 από όλο τον κόσμο
και μόνο το ότι πήρε το εισιτήριο είναι από μόνο του ένας μεγάλος άθλος. Καλή επιτυχία, Χρήστο. Και ευχαριστώ καλή πολύ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά. Θα τα πούμε στο Βόλιο.